Γεια σας αγαπητοί φίλοι, έχουμε δει κάποιες φορές περιβαλλοντικές οργανώσεις να εμπλέκονται σε θέματα που άπτονται της ύπαρξης του έθνους, της χώρας, της εθνικής άμυνας και κυριαρχίας, όπως εκείνες που έβαλαν φρένο στις έρευνες για ορυκτό πλούτο νοτίος της Κρήτης τα τελευταία χρόνια, παίζοντας, θέλοντας ή όχι το παιχνίδι της Τουρκίας. Είτε το έκαναν λόγω της ιδεολογίας τους, είτε όχι, δεν μπορώ να το ξέρω, δεν είμαι σε θέση. Πάντως αυτό βολεύει έτσι κι αλλιώς την Τουρκία. Τώρα βλέπουμε μια καταγγελία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον πρώην Υπουργό και γνώστη των τεκτενωμένων Γιάννη Βαλινάκη. Γράφει: «Απίστευτη αυτοκτονία. Σήμερα υπογράφεται μνημόνιο απόσυρσης του Βοσκού από 6 νησάκια στα 12 νησά, συν μη επαναμίσθωσης από Δήμο Αστιπάλαια για να προστατευθούν θαλασσοπούλια. Με ερασιτεχνισμούς η οικολογία αντιπαρατίθεται ευθέως με ελληνική κυριαρχία και δικαιώματα στην ΑΟΣ. Η Τουρκία καραδοκεί», γράφει ο πρώην Υπουργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλήθεια, και σε αυτά τα θέματα, αλλά και σε θέματα κοινωνικά. Ως πότε η λογική θα υποχωρεί στο παράλογο, ως πότε η παρακμή θα συνεχίσει να τρώει τα σπλάχνα αυτής της χώρας. Αυτά, αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφείτε στο κανάλι και κοινοποιήστε την παντού. Στείλτε τη φωνή μας σε κάθε ελληνικό σπίτι. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί φίλοι, γεια σας.